Κράχ στο χρηματιστήριο. Νέο limit down για τις τράπεζες. Στο κόκκινο, οι τραπεζικές μετοχές. Αυτή είναι μερική μόνο από τους μαύρους τίτλους που κυριαρχούν στην οικονομική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Το ερώτημα που βασανίζει όλους είναι τι έχει συμβεί, γιατί οι τέσσερις τράπεζες έχουν χάσει κεφαλαιοποίηση 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την αρχή του χρόνου. Άλλοι κάνουν λόγο για κερδοσκοπική επίθεση και άλλοι για αποκάλυψη των προβλημάτων που όλοι ήξεραν αλλά κανείς δεν ομολογούσε. Οι τράπεζες έχουν λάβει προβλέψεις, τηρούν τους στόχους που έχουν συμφωνήσει για τα κόκκινα δάνεια, έχουν επαρκείς εξασφαλίσεις, οι καταθέσεις επιστρέφουν και δεν έχουν προβλήματα ρευστότητας. Γιατί αυτή η επίθεση, γιατί τώρα? Με αυτά τα λόγια περιέγραψε το ερώτημα που βασανίζει τους τραπεζίτες ανώτατο στέλεχος στο Insider.gr. Το βέβαιο είναι πως υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες. Το κλίμα δεν κατόρθωσαν να αντιστρέψουν ούτε η ολοκλήρωση των stress test το Μάιο, ούτε η έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο, ούτε η επίτευξη των στόχων για τα κόκκινα δάνεια το πρώτο εξάμηνο. Αυτό που έμελε να συμβεί είχε ήδη φανεί στο roadshow του Λονδίνου στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τον κλάδο. Όλοι μιλούσαν για το ίδιο πρόβλημα. Τι θα γίνει με τις τράπεζες, πού θα βρουν κεφάλαια, πώς θα ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια, πώς θα δανείσουν την πραγματική οικονομία. Το κράχ δεν άργησε να έρθει. Την Τετάρτη στις 3 Οκτωβρίου η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έφτασε σε limit down 30% και έκλεισε στο μείον 20%. Απόλυες κατέγραψαν όλες οι υπόλοιπες τράπεζες και οι μαζικές ρευστοποιήσεις συνεχίστηκαν και στις επόμενες συνεδριάσεις. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ? Από το 2010 που ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα, οι συστημικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν 3 φορές, με το δημόσιο να συνεισφέρει 50 δισεκατομμύρια για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Ο ελέφαντας όμως παρέμενε στο δωμάτιο. Τα κόκκινα δάνεια μπορεί να μειώθηκαν κατά 20 δισεκατομμύρια την τελευταία τριετία, αλλά συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα χέρια των τραπεζών. Έως το 2021 θα πρέπει να μειωθούν κατά επιπλέον 50 δισεκατομμύρια. Για πολλούς, αυτός ο στόχος δεν είναι ρεαλιστικός. Ή για να είναι ρεαλιστικός, θα πρέπει να φαγωθούν τα κεφάλαια των τραπεζών. Έτσι, αναβίωσε ο εφιάλτης των κεφαλαίων. Ένα δημοσίευμα του Bloomberg πριν από λίγες μέρες ήταν αρκετό να τραβήξει την σκανδάλη. Ο SSM, ο εποπτικός φορέας, ζητά από την Τράπεζα Πειραιώς να ενισχύσει τα κεφάλαιά της με 500 εκατομμύρια. Μέσα σε μία εβδομάδα, ο τραπεζικός δείκτης βυθίστηκε κατά 24% και η μετοχή της Πειραιώς κατά 36%. Στην προσπάθειά της να σταματήσει την ελεύθερη πτώση των τραπεζών, η κυβέρνηση βγάζει από το σιρτάρι ένα σχέδιο που είχε αποκαλύψει πριν κάποιους μήνες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πρόκειται για το Asset Protection Plan. Κόκκινα δάνεια 15 έως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μεταφερθούν σε ενιαίο φορέα διαχείρισης και θα καλυφθούν από κρατικές εγγυήσεις. Έτσι, οι τράπεζες θα πωλήσουν πιο δραστικά και άμεσα τα κόκκινα δάνεια σε καλύτερες τιμές. Προς το παρόν, βέβαια, όλα βρίσκονται μόνο στα χαρτιά. Η προεργασία έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά για να πάρουν θέση οι τράπεζες ζητούν να δουν ακριβώς τι θα περιλαμβάνει ένα τέτοιο σχέδιο. Η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά σύνθετη και τεχνική και πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναφέρουν. Κατά πόσο ένα σχέδιο κρατικών εγγυήσεων θα ευοδοθεί και αν θα καταφέρει να συσπυρώσει τράπεζες, κυβέρνηση και επόπτες, μένει να φανεί. Μένει επίσης να φανεί εάν θα πείσει τους επενδυτές ώστε να επιστρέψουν τα χρήματά τους στο ελληνικό χρηματιστήριο.